Καλησπέρα από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο μικρό αυτό βίντεο θα εξετάσουμε κάποιες ιδιότητες που έχει η συνάρτηση H, τη συνάρτηση που παράγει ιστογράμματα στη γλώσσα R, και θα κάνουμε κάποια, ας το πούμε, απλά παραδείγματα για να εξεγγίσουμε λίγο καλύτερα αυτές τις επιλογές. Τη συνάρτηση, για βοήθεια για τη συνάρτηση EAST μπορείτε να πάρετε με την εντολή ερωτηματικό HIST, και εδώ να δείτε στο help που θα σας ανοίξει, στο αρχείο βοηθείας δηλαδή μέσα από τη γλώσσα R, όλες τις δυνατότητες που σας δίνονται. Κάποιες από αυτές θα τις εξηγήσουμε σε λίγο και με βάση αυτές μπορείτε στη συνέχεια να καταλάβετε, πιστεύω, και όλες τις υπόλοιπες. Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση ιστογράμματος θα παράξουμε εδώ στη γραμμή 4, όπως βλέπετε, ένα διάνυσμα που περιέχει τυχαίους αριθμούς, 1000 τυχαίους αριθμούς που προέρχονται από την τυπική κανονική κατανομή, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τη συνάρτηση R-norm. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει πάντως στην πραγματικότητα, με την έννοια ότι σε ένα πραγματικό πρόβλημα μπορεί να έχουμε δεδομένα που προέρχονται από μια οποιαδήποτε άλλη πηγή και να εξετάσουμε εμπειρικά δεδομένα. Επειδή όμως αυτό το κομμάτι του μαθήματος, αυτό που εξετάζουμε είναι οι ιδιότητες της συνάρτησης που παράγουν τα ιστογράμματα, θα μείνουμε ικανοποιημένοι με αυτούς τους τυχαίους αριθμούς. Αν λοιπόν κατασκευάσουμε ένα τυχαίο διάνυσμα ψ με αυτόν εδώ τον τρόπο, λοιπόν, μπορούμε να παράγουμε το ιστόγραμμα χρησιμοποιώντας την εντολή HIST. Ας διαγράψουμε προς το παρόν εδώ την επιλογή που έχουμε, να γράψουμε δηλαδή απλά HIST ψ. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε το βλέπετε και εσείς εδώ, είναι ένα ωραιότατο ιστόγραμμα μιας μεταβλητής που προέρχεται από την τυπική κανονική κατανομή. Ειδικά είναι μεγάλο το πλήθος των αριθμών, όπως εδώ που είναι 1000, μοιάζει αρκετά με την ιδανική, έτσι, αυτή κατανομή, με την ιδανική μορφή της κανονικής κατανομής δηλαδή. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε μία επιλογή σχετικά με το αν θέλετε στον κάθετο άξονα να εμφανίζεται η συχνότητα. Το τάφ εδώ σας θυμίζω ότι σημαίνει true, ας το γράψουμε και ολόκληρο. Λοιπόν, αν το ξανατρέξουμε δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά αν αυτό εδώ το αλλάξετε σε false, θα πάρετε όχι την καταμέτρηση του πλήθους, των αριθμών δηλαδή που πέφτουν ανάμεσα σε δύο όρια στα ταξικά διαστήματα που εδώ έχουμε χωρίσει, αλλά την πυκνότητα. Σας υπενθυμίζω ότι το εμβαδόν κάτω από αυτήν εδώ πέρα την γραμμή είναι μονάδα. Λοιπόν, και επίσης να θυμάστε ότι οι όροι true και false μπορούν να γραφούν και συντομογραφικά με το F και το true αντίστοιχα. Ας το ξαναγυρίσουμε εδώ στο τάφι να το δείτε. Λοιπόν, με λίγα λόγια αυτός είναι ο απλός τρόπος να πάρουμε με γρήγορο τρόπο ένα ιστόγραμμα στην R. Τώρα θα δούμε μερικές ακόμη επιλογές, κυρίες και κύριοι. Στη γραμμή 7, ας τρέξουμε λίγο να δούμε το αποτέλεσμά της. Το διάγραμμα είναι λίγο διαφορετικό. Βασικά αυτό που έχουμε κάνει είναι να ορίσουμε τα όρια στον οριζόντιο άξονα, στο χιλίμ δηλαδή, ότι είναι από το μείον 4 έως το 4. Τα βλέπετε και εδώ έχουν αλλάξει, ενώ εδώ πριν, αν θυμάστε, ήταν περίπου ανάμεσα στο πλην 3,5 και στο 4. Τα όρια αυτά καθορίζονται αυτόματα αν δεν τα δώσουμε εμείς, ανάλογα με το εύρος που έχει μεταβλητή. Επειδή αναμένουμε όμως ότι η τυπική κανονική κατανομή είναι συμμετρική, είναι καλό να ορίσουμε δύο συμμετρικά όρια, και αν έχει διακύμανση η μονάδα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γενικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η τιμή είναι ανάμεσα στο μείον 4 και στο 4, και στο μείον 3 και 3 μπορούμε να πούμε κατά 99%, αλλά ακόμα καλύτερα στο μείον 4 και στο 4 θα συμπεριλάβουμε ακόμα και πιθανές ακραίες τιμές. Το N classes που δίνουμε εδώ είναι το πλήθος των ταξικών διαστημάτων που είναι το 15. Με λίγα λόγια θα χωριστεί το διάστημα από το μείον 4 έως το 4 σε 15 διαστήματα, και έτσι θα πάρουμε εδώ 15 οριζόντιες, 15 οριζόντιες, συγγνώμη και πάλι, 15 κάθετες στήλες. Αυτό εδώ μπορούμε να το αλλάξουμε, για παράδειγμα το κάνουμε 11. Αν θέλουμε να πάρουμε έτσι μια πιο λίγο διαφορετική κατανομή στο διάγραμμα, ή και να το μεγαλώσουμε, τέλος πάντων μπορούμε να το αφήσουμε και 15, είναι μια χαρά. Λοιπόν, 15, το οποίο όπως βλέπετε και εδώ μας δίνει διαμέρηση του διαστήματος από το μείον 4 έως το 4 κατά 0,5. Άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, να επέμβουμε στο γράφημα, σας δίνεται εδώ στη γραμμή 9,
όπου καταλαβαίνετε και μόλις σας ότι αυτό με το οποίο παίζουμε σε εισαγωγικά εδώ είναι τα χρώματα. Κρατάμε δηλαδή την επιλογή σχετικά με τα όρια του χ, όπως είχαμε κάνει και πριν, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να πούμε ότι το χρώμα με το οποίο θα γεμίσουν οι κάθετες αυτές ράβδοι, οι μπάρες αν θέλετε, θα είναι το 2, το κόκκινο με λίγα λόγια, και το όριό τους θα ζωγραφιστεί επίσης με κόκκινο χρώμα. Αν βγάλουμε από εδώ το border για να το δείτε, θα είναι μαύρο, όπως ήταν και εδώ αν θυμάστε. Απλά εδώ δεν υπάρχει γέμισμα, δεν υπάρχει κάποιο χρώμα που να γεμίζει. Ενώ εδώ αν δώσουμε την επιλογή Collision 2, θα γεμιστεί με κόκκινο και αν θυμάστε με Collision 3 θα πάει με άλλα χρώματα, πράσινο, μπλε και ούτω καθεξής. Μπορούμε επίσης να χρωματίσουμε και το border, δηλαδή τη γραμμή η οποία περικλεί τις μπάρες, ή να βάλουμε την επιλογή Null, όπου δεν θα έχουμε κανένα χρώμα. Θα είναι δηλαδή το default. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης το 2 ή το 2 που είχαμε πριν, που σας είχα δείξει πριν στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το γέμισμα όσο και η γραμμή θα είναι το ίδιο χρώμα. Το μάτι μας δεν έχει τη δυνατότητα να τα ξεχωρίσει. Που τελειώνει δηλαδή και το ένα χρώμα και που τελειώνει το άλλο εφόσον είναι ίδια. Και έτσι παίρνουμε αυτό το ομοιόμορφο σχήμα που βλέπετε εδώ στην κατανομή, στο ιστόγραμμα δηλαδή της μεταβλητής σε ψ. Στην εντολή νούμερο 10 εξετάζουμε μία άλλη περίπτωση όπου μαζί με το χρώμα, αφήνουμε τώρα το border στην προεπιλεγμένη τιμή, έχουμε την επιλογή breaks. Το breaks, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο κάνει είναι να χωρίζουμε τώρα πια, διαμερίζουμε το διάστημα από το μείον 4 στο 4, το οποίο το έχουμε ορίσει εδώ, όχι με κάποιο αυτόματο διαδοχικό τρόπο και σε εισαπέχοντα διαστήματα, αλλά με όποιο τρόπο θέλουμε εμείς. Αυτό που γράφω εγώ εδώ, δηλαδή μείον 4, 0, 2 και 4, σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν 1, 2, 3 διαστήματα, όσο είναι τα κόμματα δηλαδή εδώ, όπου στο πρώτο διάστημα θα καταμετρηθούν οι τιμές από το μείον 4 στο 0, στο δεύτερο από το 0 μέχρι το 2 και στο τρίτο από το 2 μείον 4. Εδώ με λίγα λόγια, όπως βλέπετε, έχουμε ένα ιστόγραμμα το οποίο δεν χρησιμοποιεί συνεχή και ίση διαμέρηση της μεταβλητής, και με το χρώμα 6 αν θυμάστε είναι το mauve, μπορείτε να το βάλετε και κόκκινο 2, δεν μας πειράζει τόσο πολύ αυτό. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι τώρα πια δεν έχουμε τμήματα στον οριζόντιο άξονα τα οποία είναι ίσα μεταξύ τους. Τα ίσα διαστήματα είναι γενικά κάτι που κάνουμε περισσότερο συχνά από όλες τις άλλες περιπτώσεις. Συγγνώμη. Δεν είναι όμως κάτι που το οποίο το θέλουμε πάντοτε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις αυτά τα διαστήματα πρέπει να είναι ίσα. Κλασική περίπτωση σε αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι αυτές οι κατανομές βαθμολογίας που βλέπετε στο τέλος των μαθημάτων, όπου χωρίζουμε τα αποτελέσματα, για παράδειγμα μιας εξεταστικής περίοδου, σε αποτυχία τους βαθμούς, δηλαδή από το 0 μέχρι το 4, σε καλά από το 5 μέχρι το 6, σε πολύ καλά από το 7 μέχρι το 8 και σε άριστα από το 9 μέχρι το 10. Με λίγα λόγια, και εδώ χρησιμοποιούμε το διάστημα από 0 έως 10 χωρίς να έχουμε ίσα διαστήματα για να κατασκευάσουμε τα αντίστοιχα ιστογράμματα. Η επιλογή αυτή εδώ μπορεί να είναι επίσης κάποιος οποιοδήποτε άλλος σύνολο από τους αριθμούς, με την έννοια ότι είναι ταξινομημένα. Δεν μπορούμε δηλαδή για παράδειγμα να γράψουμε 5, το μείον 4 στο 5 και μετά το 2 στο 4 κτλ. Και δεν είναι ανάγκη, σας λέω, να είναι κάτι το οποίο είναι μια. Τα διαστήματα με λίγα λόγια να είναι εισαπέχοντα. Μπορεί και να μην είναι εισαπέχοντα. Λοιπόν, και με αυτό πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Όπως βλέπετε εδώ, από το μείον 4 ως το 0 έχουμε πάρει αυτή την επιφάνεια. Από το 0 ως το 2 αυτή εδώ, και από το 2 ως το 4 αυτή εδώ. Έχετε υπόψη σας ότι με αυτόν εδώ τον τρόπο παίρνουμε διαγράμματα με πυκνότητα, και ότι η επιφάνεια αυτή εδώ συνολικά είναι μονάδα. Αυτό που πρέπει να συγκρίνετε δηλαδή δεν είναι να πείτε ότι η αρνητική αριθμή που είναι από το μείον 4 ως το 0 είναι μικρότερη από τους θετικούς, γιατί για παράδειγμα εδώ αυτή η μπάρα, αυτή η στήλη είναι ψηλότερη. Δεν έχει σημασία δηλαδή μόνο το ύψος που έχει η αντίστοιχη στήλη, αλλά και το πλάτος. Γενικά έχει σημασία η επιφάνεια που καλύπτει. Στο τελευταίο κομμάτι θα εξετάσουμε ένα λίγο πιο σύνθετο θέμα. Ας κάνω λίγο αυτό το διάγραμμα για να το δείτε λίγο από την αρχή. Μάλλον το δείτε λίγο συνολικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα ιστόγραμμα
και πάνω έχουμε ζωγραφίσει το περίφημο πολύγωνο των συχνοτήτων, κάτι που είμαι σίγουρος ότι πέρσι στο Λύκειο το είχατε κάνει με το χέρι, δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος, ωραία. Για κοιτάξτε πώς το κάνουμε αυτό εδώ. Η βασική εντολή που χρησιμοποιούμε είναι αυτή εδώ. Η εντολή δηλαδή που αποθηκεύει ένα ιστόγραμμα, που εδώ έχει την επιλογή break season sequence από το μείον 4 στο 4 με μεταβολή το 1. Η εντολή αυτή, αν σας το, τη δείξουμε εδώ, παράγει μια αριθμητική ακολουθία που ξεκινάει από το μείον 4, τελειώνει στο 4 και αυξάνεται κατά μία μονάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο τρόπο σαν βήμα αύξηση, για παράδειγμα το 2 θα αυξάνεται κατά 2 και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, εδώ κατασκευάζουμε μία δική μας σειρά διαμέρισης, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο ο οποίος μας δίνει εισαπέχοντα διαστήματα. Χρησιμοποιώντας αυτό το buy θα πάρουμε εισαπέχοντα διαστήματα. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε όλες τις πληροφορίες που μας δίνει η συνάρτηση East πάνω στη μεταβλητή H. Αν δείτε εδώ τι δίνει αυτή η μεταβλητή H, εκτός από το γράφημα βλέπετε ότι αποθηκεύει όλες τις σχετικές μεταβλητές. Για παράδειγμα, ποια είναι τα breaks, ποια είναι τα counts. Για παράδειγμα εδώ το 1 σημαίνει ότι από το μείον 4 στο 3 βρήκαμε μία τιμή στην ψή. Από το μείον 3 ως το μείον 2 βρήκαμε το 25 τιμές, από το μείον 2 στο μείον 1 βρήκαμε 128 και ούτω καθεξής. Τα counts δηλαδή, το H δολάριο counts μας λέει πώς είναι το πλήθος των στοιχείων της μεταβλητής που εξετάζουμε. Αντίστοιχα εδώ είναι το density και μας ενδιαφέρει επίσης το mids, η οποία αν παρατηρήσετε είναι τα ενδιάμεσα σημεία από τα breaks. Εδώ δηλαδή το μείον 3,5 είναι το μέσο από το μείον 4 στο μείον 3 και ούτω καθεξής. Αυτά τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να το προσθέσουμε πάνω στο γράφημα με αυτήν εδώ την εντολή. Αφού δηλαδή αποθηκεύσουμε την παραγωγή της πληροφορίας που μας δίνει η συνάρτηση του ιστογράμματος στην μεταβλητή H, που μπορεί να είναι βέβαια το όνομα της μεταβλητής, δεν ανάγκη να είναι H, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, και κάνουμε το γράφημα, το plot H με λίγα λόγια, τότε πάνω στο γράφημα που έχουμε κάνει μπορούμε να προσθέσουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο τα στοιχεία που μας δίνουν τα σημεία, τα οποία στον οριζόντιο άξονα έχουν αυτό το mids, δηλαδή από το H που είναι τα μέσα των διαστημάτων που έχει, στα οποία έχουμε διαμερίσει τον οριζόντιο άξονα, το H counts που είναι το πλήθος το πλήθος εμφάνισης των αριθμών μέσα σε αυτά τα διαστήματα. Λοιπόν, και μπορούμε να επέμβουμε βέβαια με το χρώμα εδώ, αν θέλουμε να είναι κόκκινα εδώ θα είναι 2, αν θέλουμε να είναι πράσινα θα είναι 3 για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και με την επιλογή PCH να καθορίσουμε το σχήμα που θα έχουν αυτά τα σχήμια. Εδώ είναι με το 19, αν θυμάστε, είναι κυκλικοί δίσκοι. Πάνω σε αυτούς τους κυκλικούς δίσκους τώρα μπορούμε να προσθέσουμε μια γραμμή που τους ενώνει, μια τεθλασμένη γραμμή που τους ενώνει, χρησιμοποιώντας την εντολή lines. Σας θυμίζω ότι το points προσθέτει σημεία πάνω σε ένα γράφημα, η εντολή lines προσθέτει γραμμές πάνω σε ένα γράφημα, οι γραμμές αυτές είναι τεθλασμένες και ορίστε να το. Λοιπόν, αυτό είναι το διάγραμμα το οποίο έχουμε παράγει. Αν θέλετε να αποφύγετε την γραφή histogram of ψη εδώ, θα πρέπει να την ακυρώσετε με αυτόν εδώ τον τρόπο ή να την αλλάξετε κάπως όπως θέλετε εσείς. Main είναι ο κύριος τίτλος του γραφήματος με λίγα λόγια και ξανά το φτιάξαμε και ούτω καθεξής. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ να υπάρχει αυτό εδώ. Σας λέω όμως ότι αν θέλετε να το κάνετε μπορείτε να το κάνετε ή να το κρατήσετε και εδώ για παράδειγμα, να μην εμφανίζεται στο γράφημα δηλαδή. Μπορείτε να κάνετε plot εδώ και στη συνέχεια να βάλετε τα σημεία κτλ. Είτε με τον τίτλο του γραφήματος είτε χωρίς αυτό, είτε αν θέλετε εδώ μπορείτε να το τροποποιήσετε, να βάλετε οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς για τίτλο. Στη συνέχεια από εδώ μέσα από το RStudio μπορείτε να διαλέξετε export και είτε σαν εικόνα τύπου PNG για παράδειγμα, είτε σαν PDF μπορείτε να εξάγετε αυτό το γράφημα σαν αρχείο στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού. Τώρα, στο τέλος θέλω να ξαναγυρίσω από εκεί που είχαμε αρχίσει. Δείξαμε πώς δουλεύουν κάποιες επιλογές της συνάρτησης East. Εάν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε με αυτές τις επιλογές. Η βοήθεια δίνεται με το ερωτηματικό. Όλες αυτές είναι εδώ και εδώ από κάτω σας δίνεται η επεξήγηση.
Αν δουλέψετε λίγο με τα παραδείγματα που σας έχω δείξει, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή διασκέδαση.